Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, αυτό το βίντεο το κάνουμε κάθε φορά, σε κάθε αγωνιστική δηλαδή, από την αρχή τη σεζόν. Αλλά επειδή φτάσαμε πια στην 29η αγωνιστική, διεξήχθηκε η 29η αγωνιστική και μένουν δηλαδή 5 παιχνίδια, σημαίνει ότι αποκτά πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό το βίντεο θα πούμε πάρα πολλά. Θα δούμε τα αποτελέσματα, θα πούμε τι έγινε σε κάθε παιχνίδι και μετά θα δούμε τη βαθμολογία, ενώ στο τέλος θα σας πω και ποιες κατά τη δική μου άποψη είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα πάρουν κατά 99% εισιτήριο για την οκτάδα. Μία ομάδα θεωρώ από αυτές που μάχεται ότι θα μείνει εκτός και δεν έχει ελπίδες να περάσει, και υπάρχουν και 3 ομάδες οι οποίες θα δώσουν μάχη για την τελευταία θέση. Αυτή είναι η άποψή μου. Οκ, πάμε. Και ξεκινάμε το παιχνίδι το οποίο σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Ανατολή και στην Παρτίζαν. 84-97 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε και 17 πόντους στην πρώτη περίοδο η Εφές, 23-6. Αλλά βέβαια προηγήθηκε πολύ νωρίς και έτσι η Παρτίζαν κατάφερε, παίζοντας το γνωστό πολύ καλό μπάσκετ που παίζει, να ροκανίσει τη διαφορά, να παίξει καλή άμυνα και τελικά όχι μόνο να υπερκαλύψει τους 17 πόντους, αλλά να κερδίσει και με 13 στο τέλος, με τον Κέβιν Πάντερ να βάζει πολύ μεγάλα σουτ και άλλοι παίχτες της Παρτίζαν βέβαια, και καλάθια στο transition πέτυχε πολλά η Παρτίζαν λόγω της καλής της άμυνας, αλλά ο Κέβιν Πάντερ έβαλε πολλά σημαντικά καλάθια. Κορυφαίος για την Παρτίζαν ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 23 PIR. Ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος, θα σας πω επίσης και το νέο, ότι έφαγε τελικά 3 αγωνιστικές στην ABA League, στην Alba League όπως τη λέμε, και 10.000 ευρώ νομίζω πρόστιμο. Ενώ από την μεριά των ηττημένων ο Γουίλ Κλάιμπερν είχε 25 PIR και 22 πόντους. Επειδή μου είπατε, ρε Νικήτα, τελικά ποιος είναι αυτός τον οποίο αναφέρεται στο tweet ο Λάρκιν, που είπε ότι είχε μείον 18 plus-minus και έμεινε μέσα στο παιχνίδι ενώ εκείνος έπαιξε λίγο. Αν πάμε στο box score να δούμε, μείον 19 είπε ο νομίζω Λάρκιν, μείον 18 λοιπόν plus-minus είχε ο Will Clyburn, και ο Will Clyburn έπαιξε 37 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και σε αυτόν μάλλον αναφέρεται ο φίλος μας ο Σέιν Λάρκιν. Πάμε στο Μονακό Virtus 81-68. Η Μονακό καθάρισε τη Virtus με το γνωστό της στυλ, με αυτό που έχει καθαρίσει και τα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια, και τον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπι. 81-68 τελικό αποτέλεσμα, 27 PIR ο Κόμπο και 21 πόντους επίσης ο Έλιο Κόμπο. Δεν έπαιξε ο Mike James, το ξαναλέμε αυτό, ότι είναι τιμωρημένος. Ο Jordan Mickey είχε 17 PIR και 14 πόντους για την Virtus. Στο Tel Aviv μεγάλο μάτς, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό για την οκτάδα. Αυτό το μάτς το πήρε η Μακάμπι τελικά 93-79 με την Μπασκόνια. Το πήρε δίκαια η Μακάμπι, καλύτερη η Μακάμπι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Wade Baldwin είχε 31 PIR παρακαλώ, με 24 πόντους, ενώ ο Κότσαρ είχε 22 PIR και ο Giedraitis είχε 18 πόντους για την ομάδα των Βάσκων, που θα έχει πρόβλημα, θα τα πούμε αργότερα. Πάμε στο Βαλένθια Φενέρμπαχτσε. Εδώ είχαμε μία από τις πιο δραματικές αναμετρήσεις στη φετινή Euroleague. Ένα τρομερό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που παίχτηκε καλάθι-καλάθι και κατοχή-κατοχή μέχρι την τελευταία φάση, την τελευταία κατοχή στην οποία μπάλα είχε η Βαλένθια. Έγινε μια προσπάθεια, δεν θυμάμαι όποιον. Η τελευταία προσπάθεια λοιπόν δεν καταλήγει στο καλάθι, μπάλα αναπηδά και πάει να φύγει από το καλάθι και έρχεται ο απομηχανής θεός που λέμε, ο James Webb, για να ακουμπήσει ίσα ίσα την μπάλα και σε χρόνο 0 να τη στείλει στο καλάθι της Φενέρ. Έτσι τελείωσε η αναμέτρηση αυτή σε έξαλλα πανηγύρια βέβαια η Βαλένθια, η οποία πήρε μια νίκη την οποία χρειαζόταν 100%, 82-80. Ο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς 21 PIR και 18 πόντους, ο γνωστός αποτελεσματικός Ντούμπλεβιτς από όλα τα σημεία, και από κοντά, και κοντά στο καλάθι και από το τρίποντο. Και ο Μάρκο Γκούντουριτς, ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες στη Euroleague, 23 PIR και 23 πόντους για την Φενέρμπαχτσε. Ρεάλ Μαδρίτης, Ολύμπια, Μιλάνο 91-87. Μετά από 6 συνεχόμενες νίκες η Ολύμπια δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Μαδρίτη, έχασε με 4 πόντους. Κορυφαίος ο Τζάναν Μούσα με 38 PIR, ναι, καλά βλέπετε, 38 PIR και 27 πόντους. Σας τα είπα για το Μούσα και μου λέγατε ότι είναι μέτριος. Από την αρχή σας είπα ότι θα κάνει αίσθηση φέτος στη EuroLeague. 24 PIR ο Νέιπιερ, ο Σαμπάς Νέιπιερ με 17 πόντους κιόλας. Ο Σαμπάς Νέιπιερ, ο οποίος ήταν στόχος του Παναθηναϊκού αν θυμάστε, αλλά η Μιλάνο τον πήρε από τα χέρια του και έτσι πήρε τον Τόμας ο Παναθηναϊκός. Αυτά έγιναν στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Ολύμπια. Τα άσχημα νέα είναι ότι τραυματίστηκε ξανά ο Κέβιν Πάνγκος και θα λείψει τουλάχιστον ένα μήνα. Σε 15 μέρες θα γίνει re-evaluation της κατάστασής του, οπότε να περιμένετε 15 συν τουλάχιστον άλλες 15. Προχωράμε. Το γερμανικό ντέρμπι, στο οποίο είχε ένα σερί με νομίζω 6 νίκες, κάτι τέτοιο. Η Bayern έληξε με δραματικό τρόπο επίσης υπέρ της Alba 75-76. Τα Albatros του Βερολίνου νίκησαν μέσα στο Μόναχο σε μια εξαιρετική αναμέτρηση. Πολύ ωραίο μπάσκετ παίχτηκε, γιατί παίζουν παρόμοιο μπάσκετ, παίζουν γρήγορο μπάσκετ, παίζουν σε γρήγορες επιθέσεις, δεν έχουν μεγάλες κατοχές και εν πάση περιπτώσει παίχτηκε ωραίο μπάσκετ. Τελικά ένα τελευταίο play έδωσε τη νίκη στην Alba Βερολίνου. 17 PIR για τον Winston, ο οποίος είχε και 14 πόντους για τους ηττημένους. Οι Βερολινέζοι είχαν τον Λο κορυφαίο με 19 πόντους και 19 PIR και 16 πόντους, και είχε νομίζω κάνει και την τελευταία assist, την assist που πετυχαίνουν το νικητήριο καλάθι οι φιλοξενούμενοι. Αυτό έγινε λοιπόν στο Μόναχο. Στη Βαρκελώνη και εκεί έγινε σπουδαίο μάτς. Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε ό,τι μπορούσε για να κερδίσει την Μπαρτσελώνα και τελικά έχασε με το 85-79 που βλέπετε, αλλά το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και τα τελευταία 2 λεπτά. Σε αυτή την αναμέτρηση η Μπαρτσελώνα έπαιξε έξυπνα στο τέλος, ήθελε κάποια shoot να μπουν, έστησε πολλά off-screen shoot και με αυτά πέτυχε καθοριστικούς πόντους. Από την άλλη μεριά εκβίασε κάποια τρίποντα ο Ερυθρός Αστέρας στο τέλος με τον Βιλντόζα και δεν ήταν εύστοχος. Έπαιξε καλή άμυνα η Μπαρτσελώνα και έτσι κράτησε τη νίκη, η οποία είναι πολύτιμη γιατί δίνει μάχη να κρατηθεί πάνω από την Μονακό στη βαθμολογία. Και μια και μιλάμε για βαθμολογία, πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. 29 παιχνίδια. Έτσι, 29 παιχνίδια έχουν όλες οι ομάδες εκτός από την Φενέρ και την Ολύμπια που έχουν ακόμα ένα παιχνίδι να παίξουν. Σε αυτά λοιπόν τα 29 παιχνίδια έχουμε τον Ολυμπιακό πρώτο με 21-8, δεύτερη τη Ρεάλ με 29. Στις 19 νίκες είναι η Μπαρτσελώνα και η Μονακό και βλέπετε εδώ τη μάχη που γίνεται για την τρίτη θέση. Η Φενέρ είναι στις 17 νίκες, είναι 2 νίκες πίσω, αλλά έχει ένα παιχνίδι όπως είπαμε με την Ολύμπια. Αν το πάει θα πάει στις 18. 16 νίκες έχει η Μακάμπι και η Παρτίζαν. 15 νίκες έχει η Μπασκόνια και η Ζάλγκιρις. Η Βαλένθια έχει 14, όσες έχει και η Εφές. Μέχρι εκεί δηλαδή Μακάμπι, Παρτίζαν, Μπασκόνια, Ζάλγκιρις, Βαλένθια και Εφές είναι οι ομάδες οι οποίες σκοτώνονται για να μπουν στην οκτάδα. Θα έλεγα ότι από ό,τι κοίταξα και με το πρόγραμμα το οποίο ξανατσέκαρα για άλλη μια φορά πιο προσεκτικά αυτή τη στιγμή, βγάζω το εξής συμπέρασμα και θα το πω από τώρα χωρίς να κάνω το μάντι. Έτσι. Ούτε φακύρι στην Ινδία έχω κάνει, ούτε τίποτα. Απλά είναι οι εκτιμήσεις μου. Θεωρώ λοιπόν ότι Ολυμπιακός, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μονακό, Φενέρ θα τελειώσουν έτσι με αυτή τη σειρά την κανονική σεζόν. Άντε να αλλάξει η Μονακό με την Μπαρτσελώνα και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι τρεις θέσεις θεωρώ ότι θα παιχτούν ανάμεσα στις ομάδες που προανέφερα. Οι δύο θέσεις θα πάνε, η μία θα πάει στην Μακάμπι και η άλλη θα πάει στην Ζάλγκιρις. Ναι. Το αλλάζω πλέον και λέω ότι θα πάει στη Ζάλγκιρις η δεύτερη θέση και η τελευταία, η τρίτη θέση που παίζεται θα παιχτεί ανάμεσα σε Εφές, σε Μπασκόνια και σε Παρτίζαν. Θεωρώ ότι η Βαλένθια λόγω προγράμματος δεν θα μπορέσει να μπει. Βλέπω να κάνει maximum 16 νίκες η Βαλένθια. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια. Η Μπασκόνια εδώ πρέπει να κερδίσει το Βελιγράδι, να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρσελώνα. Στην Λιόν, στο Βιλερμπάν, η Μακάμπι, αν θέλει να κρατηθεί σε τροχιά οκτάδας, θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την Ασβέλ. Η Alba υποδέχεται την Εφές, αλίμονο αν η Εφές δεν κερδίσει στο Βερολίνο, έχει χαιρετήσει. Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη Ζάλγκιρις, θεωρώ ότι θα το χάσει. Virtus, Ρεάλ Μαδρίτης, Μονακό, Βαλένθια, και εδώ θεωρώ ότι η Βαλένθια θα ιτηθεί. Παρτίζαν, Ολυμπιακός, εδώ σηκώνουν τα χέρια ψηλά, πραγματικά. Ο Ολυμπιακός σαν ομάδα είναι καλύτερος, αλλά παίζει εκτός έδρας σε μια δύσκολη έδρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Είναι και θέμα βραδιάς. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν χωράνε προγνωστικά. Και η Ολύμπια παίζει με την Bayern. Αυτά για την 29η αγωνιστική. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε αρκετά. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για τις τρεις θέσεις αυτές οι οποίες παίζονται στην ουρά της οκτάδας. Υπάρχει αγωνία και για το ποιος θα τερματίσει τρίτος. Έχει σημασία ποιος θα τερματίσει τρίτος, γιατί αυτός που θα πάει τέταρτος ή πέμπτος μάλλον θα παίξει με τη Μονακό. Και κανένας δεν θέλει να παίξει με την κόντρα στην αθλητικότητα της Μονακό, γιατί μπορείς να τη βγάλεις τη Μονακό έξω, αλλά θα βγάλεις και τα σηκώτια σου μαζί. Οπότε κανένας δεν θέλει να μπλέξει σε αυτή τη διαδικασία. Το 4-5 είναι το χειρότερο σταύρωμα ούτως ή άλλως στην οκτάδα. Οπότε και για την τρίτη θέση υπάρχει αγωνία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το φινάλε της φετινής Euroleague. Αυτά εμείς θα τα πούμε αύριο μετά τη λήξη του παιχνιδιού, του μεγάλου μάτς των αιωνίων. Χαιρετώ.